Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και φέτος για ακόμα μία φορά στην καθιερωμένη εκδήλωση του Συλλόγου μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Δήμαρχος, πρόεδρος κυρία Τσατρομύρου Αθηνά. Είναι η χωριανή μας η Ρίτσα η Στεφάνου, ο κύριος Θοδωράκης Διαμαντής, ο κύριος Βιδάλης, ο κύριος Αυγουστίνος, ο πρόεδρός μας, ο Στάθης ο Σπέρτος από τα Πίκια, η Σούλα η Τελεγραμμάτικα από τα Πίκια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Για ακόμη μια χρονιά καταφέραμε με τη βοήθεια χορηγών και το μελό μας να πληρώσουμε τους στόχους του Συλλόγου που είναι βοήθεια των συνανθρώπων μας. Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας διαρκώς αυξάνονται και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους χορηγούς μας. Πρώτα να ευχαριστήσουμε και θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για το κληροδότημα Δημητρίου και Λελίτας Μωραΐτη. Για ακόμα μία φορά έκανε τη μεγάλη προσφορά στο σύλλογό μας, η οποία όχι μόνο ανανέωσε αλλά και αύξησε το χρηματικό ποσό για τα επόμενα 3 χρόνια με ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τα έξοδα του Συλλόγου μας είναι περίπου 6.000 το μήνα. 5.000 είναι τα σούπερ μάρκετς, συν κάτι ενίκεια για αυτά και εκτός τα βοηθήματα που υπάρχουν έκτακτα βοηθήματα. Οπότε με αυτά τα λεφτά είμαστε εξασφαλισμένοι για το φετινό μας χειμώνα και ελπίζω και για τα άλλα 3 χρόνια. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπύρο Πολέμη, τον κύριο Γιώργο Τάτο, τον κύριο Αρχιβιάδη Τάτο που είναι πάντα κοντά μας, το ζεύγος Κουρτέση για τα κρασιά και τα σαπουνάκια, την Golden Star Ferry και τη Fast Ferry για τα εισιτήρια, το Ινοπωλείο Μάνεση είναι μια καινούργια κοπέλα από το χωριό μας η οποία ασχολήθηκε με τα κρασιά, είναι ινολόγος, της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία να έχει και την ευχαριστούμε. Παρσεύγει η κύριος Τσεπέρκας και Μουγγής για τα τάπλε που μας πρόσφερα για τη λαχιοφόρο μας. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κρεοπωλείο Ζαγοραίου στο Κόρθι για την προσφορά που μας έκανε. Τον ΑΒ Βασιλόπουλος και τον κύριο Βρετό για τα κρασιά που μας πρόσφερε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα καταστήματα Λιανικής, Φαρμακείας, Ζαχαροπλαστεία, Μεζεδοπολία του τόπου μας για την προσφορά, τον κύριο Τριαντάφυλλο Γιαβρίδη, την κυρία Ρίτσα Στεφάνου που μας πλήρωσε και την ορχήστρα και πάντα είναι κοντά μας και πάντα μας βοηθάει. Μουσική, δεν έχω ορχήστρα, ζωντανή μουσική. Τον κύριο Λάσκαρη για τα λεφτά, για τα πιζέδες που μας πρόσφερε. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αρχιβιάδη Τάτο και τον κύριο Παντελή Βούλγαρη, καθώς και μέρος των εσόδων τους από τη μουσική παράσταση φεστιβάλ στις 6 Αυγούστου θα δοθούν σε εμάς. Το έργο είναι 20 χρόνια ενταρδία. Θα απεκτεί και ένα μέρος από αυτά θα δοθούν σε εμάς. Επίσης να ευχαριστήσουμε τα 5 χωριά Μένιδες, Αλαδινού, Πέρα χωριά, Μεσαριά, τους συλλόγους των χωριών αυτό, διότι το χειμώνα κάνανε μια εκδήλωση και τα χρήματα τα προσφέρανε σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Επίσης ευχαριστούμε τον Σύλλογο Λιβαδίων για τη χρηματική προσφορά προς το Σύλλογό μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μέλη για την προσφορά του, τη δωρεά του στο Σύλλογο, τον κύριο Γιώργο Μέλη. Επίσης ευχαριστούμε τους Συλλόγους όλους που παρευρέθηκαν, τα μέλη τους,
και όλους εσάς που είσαστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς εσάς όλους που πάντα μας αγαπάτε και μας ακολουθείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλέκο και το προσωπικό του καταστήματος για τη βοήθειά του. Η Εύφη Φιολόγου είναι πάντα κοντά μας και μας βοηθάει. Επίσης τον κύριο Βαγγέλη Λουκίσα, που είναι κοντά μας και πάντα μας προφέρει. Σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, καλή διασκέδαση. Ο Γιάννη του Φουτζουλάκη, που είναι ο ταμείας μας, τα πήγε πάρα πολύ καλά για πρώτη χρονιά. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στην Πρόεδρο, στα μέλη για το συνεχές αυτό έργο που κάνουν, το φιλανθρωπικό. Πραγματικά είναι για το νησί μας κάτι εξαιρετικό όλο αυτό που γίνεται, που βοηθάνε τους ανθρώπους, που βοηθάνε ανθρώπους που είναι αδύναμοι, που είναι φτωχοί, που μαζεύουν χρήματα για να βοηθούν τον κόσμο. Πραγματικά είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται. Και συγχαρητήρια και σε όλους εσάς που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια και είστε απόψε εδώ να συνδράμετε κι εσείς με την παρουσία σας σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος. Θα ήθελα να σας πω ακόμα, που δεν το συνηθίζω σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά μια και είναι η πρώτη εκδήλωση μετά τις δημοτικές εκλογές, ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο από μένα προσωπικά όσο και τους συνεργάτες μου που μας εμπιστευτήκατε το τιμόνι της Άνδρου, και να σας πω το εξής, ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, όμως για εμάς που έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να πάμε μπροστά το νησί, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Και ήδη προσπαθούμε. Να ξέρετε ότι όλοι οι σύμβουλοι, όλοι οι συνεργάτες, όλοι δουλεύουν για την Άνδρο, για τα χωριά, και όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Επίσης, φέτος το καλοκαίρι υπάρχει ένα θέμα με το νερό. Η Λειψιδρία δηλαδή είναι πρώτων πυλών. Υπομονή, εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι ανθρωπίνως καλύτερο, και να ξέρετε ότι θα προχωρήσουμε και σε αφαλατώσεις, όπου ήδη έχουμε προχωρήσει σε έτοιμα για χρηματοδότηση από το Υπουργείο, που πιστεύω ότι θα πάει καλά. Διότι η Άνδρος είναι η δρούσα, αλλά δυστυχώς ακόμα και η Άνδρος, το νερό έχει, η στάθμη του, ο υδροφόρος ορίζοντας, έχει κατέβει πολύ. Όμως τα χωριά, τα περισσότερα, προσπαθούμε με όλες τις εργασίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Όποιο πρόβλημα υπάρξει, είμαστε δίπλα σας σε κάθε πρόβλημα που θα δημιουργηθεί για να το λύσουμε. Όλοι οι συνεργάτες μου, σας το λέω, και οι υπηρεσίες του Δήμου, είναι δίπλα στους κατοίκους του νησιού και ειδικά αυτή την τουριστική σεζόν που είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ήδη έρχεται, και θα είναι τα πράγματα αρκετά δύσκολα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Να είστε όλοι καλά και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ.